Έχει γίνει τώρα τα κούλ μου. Τώρα πήγαμε. Δεν θέλουνε. Α! Τώρα δεν θέλουνε. Λέει και λέει η FIFA, λέει θέλουμε μπαμπούλα και τέτοια. Ναι. Έτσι δεν λέγανε. Ναι. Ξένους διαιτητές, ξένους αρχιδιαιτητές, ξένους διοικούντες. Να έρθει η FIFA να κάνει κουμάντο, να έρθει η UEFA με την κακιά ΕΠΟ. Έτσι γίνανε όλα αυτά. Πάει και η κακιά ΕΠΟ, πάει και ο κακός Κυριτζίκης. Πάνε όλοι, έρχονται οι άλλοι, δεν θέλουν ούτε αυτούς. Λέει τώρα θέλουμε να γίνουμε εκλογές. Δηλαδή πώς ήταν ο πρόεδρος του Δεσσαϊκού και αυτοί μας είπανε και μετά το έχουμε λέει αυτό. Βρες τώρα το βάλουμε που έλεγε ο πρόεδρος του Δεσσαϊκού. Αυτό είναι. Δηλαδή και αποτυπώνει την κατάσταση πλήρως. Και αυτοί μας είπανε και μετά μας είπανε και μετά είπαμε εμείς δεν θέλουμε και μετά θέλουμε. Βρες τώρα ρε φλεόρ. Για άμα δεν το βρει, θα τον διώξουμε. Στο λόγο που σου μιλάω. Τώρα, έτσι πάμε, το δηλώνω τώρα. Σε λεφτά, θα σου πω εγώ τα λεφτά τώρα στο διάλειμμα. Για πάμε. Πάει και ο φλεόρ. Προχωράκι. Underground. Λοιπόν. Έλα, να μιλήσουμε και με τον κόσμο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και με τον κόσμο. Τώρα δεν θέλουνε. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Και, γιατί λέει η FIFA, ξέρετε κάτι. Πηγαίνετε με αυτή τη δικούσα επιτροπή, θα υπάρχει και μια επιτήρηση. Αυτό το Κύπριο που είχε βγει με τη φανέλα της Τουρκίας, ναι. Θα μας επιτηρεί. Αλλά είναι φίλος του Υπουργού, δηλαδή τα λένε με τον Υπουργό και έγινε και αυτό που θέλει ο Υπουργός. Πάντα στην νομιμότητα που διατυμπάνιζε την νομιμότητα. Εντάξει. Όλα έχουν γίνει μια χαρά, πάλι δεν θέλετε. Λοιπόν, ό,τι έχετε ξεφτυλίσει τελείως, έτσι. Πάνε και τα λεφτά. Τα λεφτά έχουν λουκαριστεί. Έχουν μπει από σιωπή με στραπών βοήθεια τα λεφτά. Γιατί σας περισσεύανε και τα λεφτά. Να πάρετε, ξεστραβωθείτε, να πάρετε, να πάρετε κανένα παίκτη, δεν ξέρετε. Ξέρετε, τα δίνετε στους βλαχοδήμαρχους. Πηγαίνετε τώρα να τα πάρετε πίσω από τους βλαχοδήμαρχους. Όταν θα γίνουν οι εκλογές, μέχρι να γίνουν. Λοιπόν. Αυτά εν ολίγης για την ξεφτύλα τους και για αυτό το παραμυθάκι που πουλάνε στον κόσμο τους ότι πάνε να πάρουμε την ΕΠΟ και φταίει η ΕΠΟ και τέτοια. Τώρα ξεφτυλιστήκατε και γίνατε όπως θέλετε. Είσαστε υποχρεωμένοι να παίξετε ποδόσφαιρο. Παίξτε ποδόσφαιρο. Να πάρουν παίχτες πρώτα. Να πάρετε. Με αυτούς που έχουν, αφού λένε ότι είναι καλοί. Έλα, και αφού ήταν φαβορί τώρα. Σε ένα μήνα πάλι τώρα πάνε και τα φαβορί. Δηλαδή εκεί που ήμασταν όλοι φαβορί. Αποκαρφιλωθήκαμε. Φαβορή είναι αυτή. Εδώ έτσι λέγανε, μεταξύ τους δεν τα λένε. Στο τέλος του πρώτου γύρου ο Ολυμπιακός θα είναι από 6 μέχρι 9 βαθμούς μπροστά. Να με θυμάστε, στο τέλος του πρώτου γύρου. Λοιπόν, ωραία, για να καταλάβετε το τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, έτσι, και πώς το πάνε οι συγκεκριμένοι, είναι από, δείτε αυτό το βίντεο που αποτυπώνει την κατάσταση των εξυγειαντών. Ποιο? Εδώ, τώρα, εδώ, πάμε. Κύριε Μάτσιο, ισχυρίζεται η Καλαμαριά ότι είχε την καλή διάθεση με το πρόβλημα που προέκυψε και με την παρουσία ενός επόπτη να γίνει. Όμως ο Δεσσαϊκός ήθελε να τηρηθεί ο κανόνας με την παρουσία των δύο και την κλήρωση. Έτσι λοιπόν δεν έγινε το Μάτσιο. Ναι. Εμείς γιατί κοίταξε στην αρχή, ούτε και κοιτάξτε αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα, μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπαν όχι, λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι. Νέος διαιτητής για να οριστεί για να αφού ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι. Δεν έπρεπε να υποχωρήσετε δύο δεδομένων ότι δεν σας επιτρέπουν και οι αγωνιστικές, υπάρχει το κύπελλο, όλα αυτά. Όχι, δεν πειράζει, μαζί μας πειράζει. Ας γίνει οπότε θα κάνει ξεχωρίσει πάλι η ευθεία πάει. Έτσι λοιπόν ότι ο Δεσσαϊκός στην αρχή ήθελε, αλλά από την πρώτη άρση της Καλαμαρίας. Ναι, μπράβο, ύστερα ακούς μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, δεν θέλουμε κι εμείς. Και αυτοί ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε. Είπαμε ναι, αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε και λέμε εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε εμείς λέει θέλουμε να γίνουμε. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι όποτε το κάνει ο Σουαρίς και πάει. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Είναι ένα που μας είπαν ότι δεν αυτό είναι. Για να καταλάβετε. Δεν θέλαμε να γίνει το παιχνίδι. Μετά μας είπαν να γίνει το παιχνίδι. Ο άνθρωπος. Και δεχτήκαμε και εμείς. Λοιπόν, να δει. Για να καταλάβετε. Από σοβαρότητα. Έλα, Ρετάκι. Έλα με το ρημάτι το καινούργιο τηλέφωνο. Ξέρεις ποιος είναι. Πάλι ποιος είναι. Όχι, να μην το πω. Να μην το πω. Δεν βέβαια δεν το λέω. Λοιπόν, για να καταλάβετε. Γίγαντα. Ναι, να καταλάβετε τη σοβαρότητά τους. Έτσι. Αυτή είναι δηλαδή. Ο άνθρωπος αυτός είναι σε αυτούς. Τη συμμαχία και όλο αυτό το συρφετό είναι το τέρας σοβαρότητας αυτό που είδατε προηγουμένως. Για να καταλάβετε. Δεν ήθελα να γίνει το παιχνίδι, αλλά μετά μας είπαν να γίνει το παιχνίδι. Ναι, αυτά που είπαμε και εμείς να γίνει το παιχνίδι, μετά δεν ήθελε. Και αυτές δεν καταλάβαμε και εμείς δεν καταλάβαμε και εκείνα. Απ' τι καλή. Μετά καταλάβαμε και εμείς. Γεια σου, ξενοφώνω από την πύλη με τον Βαγγέλη, τον φίλο. Αυτά να τα βλέπω ο υπουργός που έχει συμμαχήσει
με τους άλλους τρεις προέδρους εναντίον κάποιου, εναντίον του Μαρινάκη που είναι ο μοναδικός στην εξαετία της κρίσης εννοώ, όχι τα πρωταθλημάτων, που επενδύει ο μοναδικός σε μια χώρα που έχει πτωχεύσει εδώ και 6-7 χρόνια.